Σου δίνω τον λόγο της τιμής μου ότι θα λυθεί άμεσα το πρόβλημα με την Μαρία, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον πατέρα της 30χρονης γυναίκας Νίκο Πουλκουρτζή, που εδώ και μήνες η ταλαιπωρία τους δεν έχει τέλος. Έδωσε τον λόγο της τιμής του ότι θα υπογράψει υπουργική απόφαση να λυθεί οριστικά αυτό το θέμα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι εμένα θα λυθεί οριστικά το θέμα. Οι άλλοι, γιατί με την υπουργική απόφαση λένε το πρόβλημα μόνο της Μαρίας. Οι άλλοι πού? Και εδώ πέρα πού συμβάλλει δηλαδή η Ομοσπονδία των Αναπήρων? Ο Νίκος Πουλκουρτζής το πρωί της Δευτέρας μετέβη έξω από την πόρτα του Υπουργείου Υγείας στην Αθήνα, ο οποίος ζητούσε την κάλυψη όλων των τροφίων και αναλώσιμων που απαιτούνται για να κρατιέται στη ζωή η τετραπληγική κόρη του Μαρία. Ο πατέρας της 30χρονης κοπέλας από νωρίς το πρωί, έχοντας πάρει μαζί την κόρη του, πήγε στο Υπουργείο και ξεκίνησε απεργία πείνας με τους συμβούλους του Υπουργού να του διαμηνύουν πως ο Υπουργός θα τον δει την Τετάρτη. Πήγα να ξεκινήσω καινούργια απεργία πείνας έτσι στην Αθήνα. Πήγα στο θηρωρείο, εντωμεταξύ οι σεκιουριτάδες εκεί με γνωρίζανε από όλο αυτό το σάλο που έχει γίνει μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τα κανάλια. Το αποτέλεσμα ήταν ο θηρωρός να μου πει να σου δώσω ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσεις. Εγώ του λέω. Εγώ, φίλε, του λέω, ήρθα να σου πω ότι διαδηλώνω, κατεβαίνω σε απεργία πείνας και να κατέβει ο υπουργός κάτω, εάν θέλει, να ενδιαφερθεί και ενδιαφέρεται για το θέμα. Εκείνη τη στιγμή ήρθαν και οι τροϊκανοί. Κοιτάγανε το πανό, αλλά δεν καταλαβαίνανε τώρα. Δεν ξέρω αν τους τα μεταφράσανε σωστά τι έγραφε, γιατί είχα και τη Μαρία μαζί μέσα στο αυτοκίνητο. Κατέβηκε ο σύμβουλος του κυρίου Γεωργιάδη, μου είπε ότι έχει φόρτο εργασίας, θα τελειώσει το βράδυ και δεν προλαβαίνει. Λέω, δεν πειράζει, λέω, κανένα πρόβλημα, εγώ εδώ θα είμαι με τη Μαρία, όποτε ευκαιρίσει, αύριο, μεθαύριο, σε 10 μέρες, εδώ θα είμαστε. Όποτε είναι, σφυράτε και ανέβηκα. Όχι, μου λέει, πάμε λίγο πάνω, πάμε πάνω και μου έκλεινε ραντεβού για σήμερα Τετάρτη στις 9 η ώρα. Του λέω, κανένα πρόβλημα, μη λογαριάζεις μέρες και ώρες, πολύ ευχαρίστως. Και φεύγω και τους λέω όποτε χρειαστεί θα είμαι κάτω και θα σας περιμένω όποια μέρα και να είναι. Το αποτέλεσμα ήταν μόλις φύγαν οι τροϊκανοί μετά από ένα τέταρτο που κατέβηκα κάτω να με δεχτεί για 20 λεπτά περίπου. Η απάντηση που έδωσε ο πατέρας της 30χρονης ανάγκασε τον Άδωνη Γεωργιάδη να αλλάξει στάση και να τον δει αμέσως. Ο Υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε πως το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα με υπουργική απόφαση, την οποία θα υπογράψει, ενώ υποστήριξε πως δεν μπορεί να διασύρεται η χώρα από τέτοια θέματα. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε τον πατέρα της Νίκο να αναστείλει την απεργία, ενώ την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να κληθεί στο Υπουργείο προκειμένου να συμμετάσχει σε συνάντηση που έχει προγραμματιστεί με εκπροσώπους γονέων ατόμων με ανάλογα προβλήματα και προβλήματα αναπηρίας.